Δημιουργία ξανά. Καλημέρα από τα Κύθυρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Τι λέτε, εκεί σας βρίσκουμε τώρα, ε. Όχι, εδώ είναι η έδρα μου, εδώ είναι η πραγματική μου έδρα και εδώ ζω. Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλημέρα και ευχαριστώ βέβαια για την τιμή που μου κάνετε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Χαιρόμαστε και εμείς που σας ακούμε, σας δίνουμε ραδιοφωνικό χρόνο, σας δίνουμε βήμα, δίνουμε βήμα στη δημιουργία ξανά λοιπόν σήμερα. Να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τις θέσεις σας. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε, γιατί να ψηφίσουμε δημιουργία ξανά. Είναι μια ερώτηση που σας κάνουν συχνά όλοι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δημιουργία ξανά θα πρέπει να ψηφίσει κάποιος, γιατί η συνέπεια λόγων και πράξεων, η οποία έχει δείξει ο πρόεδρος μας, ο Τζίμερος, και τα τελέχη, είναι εκείνη που θα πρέπει να τσεκάρει ο κόσμος και να δει ότι το 2014 που τόσο ο πρόεδρος μας όσο και το στέλεχος μας Κώστας Ψαραντέλης μπήκαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της στην Αττική. Ναι, ναι. Είχαμε μια συνέπεια ακριβώς όσων πρέδευαν τα προηγούμενα χρόνια, το 2012 που ιδρύθηκε η δημιουργία ξανά, μέχρι το 2014 που κατάφερε και μπήκε σε ένα θεσμικό όργανο. Απέδειξε ότι ήταν το μόνο κόμμα που κατάφερε να τα βάλει με τον κρατισμό, ο οποίος διατρέχει όλο το πολιτικό φάσμα από την άκρα αριστερά ως την άκρα δεξιά. Και είναι στο κρίσιμο αυτό στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καλείται να πάρει σοβαρές αποφάσεις στο επόμενο διάστημα. Είναι το πλέον, αν θέλετε, φιλοευρωπαϊκό κόμμα, όμως με πάρα πολλούς αστερίσκους, τους οποίους θα συζητήσουμε στη συνέχεια, φαντάζομαι. Ναι, βεβαίως. Είναι λοιπόν σημαντικές οι ευρωεκλογές, έτσι δεν είναι, κύριε Πλιάτσο? Ασφαλώς είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δεν πρέπει να γυρίσουν την πλάτη λοιπόν ο κόσμος στις ευρωεκλογές. Κάθε άλλο. Έτσι. Οι ευρωεκλογές λοιπόν κατ' εμέ και κατά τη δημιουργία ξανά είναι πάρα πολύ σοβαρές και το διακύβευμά τους είναι εξαιρετικά σημαντικό και σπουδαίο. Πράγμα όμως το οποίο δεν απέκρυψε ή μάλλον δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Στην Ελλάδα, όλα τα κόμματα και ακόμη και τα κόμματα εξουσίας έχουν περάσει στον κόσμο ότι οι ευρωεκλογές δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα μεγάλο γκάλωπ για τις βουλευτικές εκλογές που θα ακολουθήσουν και τις αντιμετωπίζουν κάπως χαλαρά, ας πούμε. Όμως αυτή δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εκλογές και οι επερχόμενες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Διότι εκεί αποφασίζονται πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά μας που δεν γνωρίζουμε. Από το τι, πλαστικά για παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε, μέχρι την χάραξη της οικονομικής και αμυντικής γραμμής στα επόμενα χρόνια των χωρών που συμμετέχουν στην Ένωση. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου αδιάφορες και δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται τόσο χαλαρά όπως αντιμετωπίζεται, αλλά σας είπα και πάλι ότι δεν έχει τόσο ευθύνη ο κόσμος, ο οποίος δεν ενημερώθηκε από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Γιατί ποιο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών. Και αν βγει σήμερα 10 μέρες πριν τις εκλογές και ρωτήσει τον κόσμο τι ψηφίζουμε, για ποιο λόγο ψηφίζουμε τις εκλογές, τι ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι τα όργανα της, δεν ξέρει καν πώς λειτουργεί. Και σε αυτό, όπως σας είπα, έχει μεγάλη ευθύνη το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Το σύστημα, ναι. Για την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων θέλω να τα σχολιάσω. Πολύς λόγος γίνεται για την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων και της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που όπως ακριβώς το εκφράστηκε, υπάρχει η άνοδος ότι δηλαδή ότι από κάπου ανεβαίνει η ακροδεξιά, αλλά ότι ήταν κάπου κρυμμένη και τώρα ξαφνικά αρχίζει να ανεβαίνει ή ξαφνικά ας πούμε οι Ευρωπαίοι πολίτες γίνανε ακροδεξιά και φασίστες. Προφανώς δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Η άνοδος της ακροδεξιάς είναι καθαρά αντίδραση του κόσμου στον φόβο που αισθάνεται. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια από την εισβολή μεταναστών στην χώρα ανεξέλεγκτα, περνώντας τα σύνορα παράνομα, και σε αυτό τεράστια ευθύνη φυσικά έχει η πολιτική η οποία ακολουθήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση όταν το 2015 αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση της χώρας είπαν τα σύνορά μας είναι ανοιχτά και είστε όλες πρόσδεκτοι. Και έτσι τυχοδιώκτες από όλο τον κόσμο
επωφελμιώντας το σύστημα κοινωνικής προστασίας που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σάλπαραν με οποιοδήποτε τρόπο για να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία τόσο κατακρίνουν όλοι, αλλά όλοι σε αυτήν θέλουν να ζήσουν. Και έτσι φέρνοντάς τις μαζί τις. Βέβαια το πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι τόσο ότι οι μετανάστες, όσο το Ισλάμ. Μάλιστα, Ισλάμ λοιπόν είναι ένα νομικοπολιτικό σύστημα, το οποίο έχει φοράει την προβιά της θρησκείας. Ναι, παντελώς ασύμβατο με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις ευρωπαϊκές αξίες, αφού καταπατά βάναυσε τα δικαιώματα γυναικών, παιδιών και μειονοτήτων. Βεβαίως. Και άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να αφομοιωθούν με το δικό μας, με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ναι. Όσο και αν προσπαθούμε εμείς να τους εντάξουμε και να τους αφομοιώσουμε, είναι εκείνοι πρώτα απ' όλα που δεν θέλουν να αφομοιώσουν. Και είδαμε ειδικά ο Ισλαμικός φονταμενταλισμός, και η οποίος εκδηλώνεται με τρομοκρατικές ενέργειες. Δυστυχώς. Έχουμε μακέλεμα εκατοντάδων πλέον χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων Ευρωπαίων πολιτών. Ναι. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, είτε στην Παναγία των Παρισίων που ζήσαμε. Και υπάρχει ένα φόβο γενικότερα, δεν ξέρω. Χιλιάδες πλέον έχουν μαζευτεί πλέον πολλά. Είπαμε στην αρχή ότι ήταν ένα ατύχημα. Είπαμε το δεύτερο, εντάξει, ήταν ένα ακραίο σκηνικό. Την τρίτη είπαμε ήταν ένα τρελό που τριτολίθηκε. Την τέταρτη ήταν ένα τρελό που κουβάλησε να οδηγούσε ένα αυτοκίνητο και μπήκε, α πούμε, και σκότωσε κόσμο με το αυτοκίνητο. Έχουν πλέον συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Ο κόσμο πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση φοβάται. Ο απλός πολίτης, ο Ευρωπαίος πολίτης που αισθανόταν απόλυτα ασφαλής τα προηγούμενα χρόνια, περπατούσε ελεύθερα και τώρα στον παραμικρό κρότο έχει φοβηθεί τόσο που φαντάζεται ότι δίπλα του, ας πούμε, σκάει μια βόμβα. Δεν ξέρει από πού να κρυφτεί, δεν είναι πραγματικά. Ακριβώς, είναι φοβερό. Πιστέψτε με, το έχω ζήσει. Είναι ένας φόβος που κυριαρχεί, ναι. Το έχω ζήσει. Είχα πάει στις Βρυξέλλες με ένα τρίμερο, στην ταξίδια να ψυχήσει. Είχα πάει πριν από μερικά χρόνια μετά το. Την βόμβα που είχε, την τρομοκρατική ενέργεια που είχε γίνει στο μετρό τους. Μάλιστα. Ναι, σωστά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί η στρατιωτική φύλαξη υπήρχε σε όλη τη κέντρα στο κέντρο της. Πραγματικά. Παντού έβλεπε στρατιωτικούς, λες και ήσουν σε εμπόλεμη ζώνη. Ναι. Τρομερό. Είναι φοβερό. Μια ευρωπαϊκή σύγχρονη πόλη που θεωρείται ιδιαίτερα ασφαλής τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον, έχει φτάσει να είναι λες και είσαι, ας πούμε, στην Τεχεράνη, ας πούμε, για τέτοιο γενικό. Ναι. Αυτό λοιπόν όθησε τον κόσμο να ψάξει να βρει λύσεις, οι οποίες είναι δυστυχώς κατευθύνεται στη λάθος λύση των ακραίων φωνών, οι οποίοι πάση περιπτώσει βρίσκουν εκεί πέρα. Δεν είναι ο τρόπος για να αντισταθούν τέλος πάντων σε όλο αυτό που γίνεται. Και σε αυτό με τεράστιο μερίδιο ευθύνες έχουν οι μετριοπαθείς, οι κανονικοί πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εγκλωβισμένοι στην πολιτική τους ορθότητα αδυνατούν να βάλουν φρένο στο προφανές, στην εισβολή δηλαδή, και το παρουσιάζουν ακόμη και σήμερα, αν και πλέον έχουμε αρχίσει να ξυπνάμε ακόμη και αυτοί οι μετριοπαθείς, όπως είπαμε, πολιτικοί, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν λύσει προηγουμένως εκείνη το πρόβλημα και να μην το αφήσουν να το εκμεταλλευτεί η ακροδεξιά και να ανεβάζει τα ποσοστά της σε όλη την Ευρώπη. Και να έχουμε σήμερα, 10 μέρες πριν τις εκλογές, να συζητάμε εάν η άνοδο της ακροδεξιάς θα είναι τόσο μεγάλη που θα συζητηθεί το ίδιο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χτίστηκε με τεράστιο κόπο, με πολλές θυσίες, να αμφισβητείται αυτή τη στιγμή ένα κατά της αδυναμίας της ευρωπαϊκής ηγεσίας να αντιμετωπίσει αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα. Βέβαια. Νωρίτερα είπατε για την Παναγία των Παρισίων, το πρόσφατο τραγικό γεγονός εκεί. Τελικά νομίζετε ότι ήταν τρομοκρατικό χτύπημα? Κοιτάξτε τώρα. Πολλά ακούγονται, βέβαια. Κοιτάξτε, δεν ήμουν παρόν, δεν γνωρίζω ακριβώς τι έγινε. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν πληροφορίες. Πληροφορίες ότι ναι, ήτανε. Ναι. Δεν το γνωρίζω, προφανώς δεν ήμουν παρόν. Ό,τι ακούμε και διαβάζουμε τώρα από ακριβώς, τα μέσα. Ακριβώς. Αλλά ακόμη και αν αυτό δεν ήτανε. Έχουμε πλήστα παραδείγματα το προηγούμενο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω πλέον να υπάρχει Ευρωπαίος πολίτης ο οποίος να πιστεύει ότι όλα αυτά ήταν τυχαία γεγονότα. Ναι. Αποκλείεται, ναι. Και ένα από αυτά να ήταν, σίγουρα δεν ήταν τα υπόλοιπα. Σωστά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια. Γι' αυτό και ο κόσμος στρέφεται στην ακροδεξιά. Είναι ξεκάθαρο. Είναι αντίθεση προς το φόβο που αισθάνεται. Βέβαια. Συγγνώμη για να ολοκληρώσω, ότι ο Ευρωπαίος πολίτης θέλει η Ευρώπη να είναι Ευρώπη.
θέλει η Ρώμη να είναι Ρώμη, οι Βρυξέλλες να είναι Βρυξέλλες, η Αθήνα να είναι Αθήνα και να μην γίνουν Ισλαμαμπάντ. Είναι τόσο απλό. Σωστό. Γιατί δεν πρέπει να κατηγορούμε τον Ευρωπαίο πολίτη ως ρατσιστή και φασίστα που θέλει να ζει στη γειτονιά του έτσι όπως μεγάλωσε και έτσι όπως έχει μάθει να ζει. Σωστά. Πάμε να συνεχίσουμε, κύριε Πλιάτσο. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Αυτά τα μέτρα, το πακέτο μέτρων. Τώρα, λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Εντάξει, νομίζω ότι δεν ήταν έκπληξη για κανέναν αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Μας έχει συνηθίσει σε αυτή την τακτική του να τακίζει τη φορολογία των Έλληνων αφορολογούμενων. Φορολογώντας ακόμη και μη εισόδημα, όπως διάφορα τεκμαρτά εισοδήματα με τον ΕΦΑ, οδηγώντας ακόμη και σε δέσμευση ουσιαστικά της περιουσίας του Έλληνα πολίτη. Και αυτό τον έχει τσακίσει στην φορολογία. Έρχεται τώρα με τη γνωστή του επιδοματική πολιτική να πετάξει ένα ξεροκόμματο δεξιά-αριστερά, ώστε να εκμεταλλευτεί, ας πούμε, αν θέλετε, και τον πόνο του κόσμου. Τον χαμηλό συνταξιούχο, ο οποίος περιμένει αυτά τα 200 ευρώ, τέλος πάντων, αυτό το κοινωνικό μέρημα, όπως το έχει ονομάσει. Για να τον ξεγελάσει και να τον στείλει πάλι στην κάλπη με 200 ευρώ στην τσέπη επιπλέον, για να πει, αχ, τουλάχιστον αυτός κάτι μας έδωσε. Εμείς, λοιπόν, είμαστε πολύ μακριά από αυτή της ανάλυσης και της πολιτικής. Εμάς μας ενδιαφέρει, δεν συζητάμε το πώς θα μοιραστεί ο πλούτος, αλλά θέλουμε να συζητήσουμε σοβαρά το πώς θα δημιουργήσουμε πλούτο. Διότι όλα τα χρόνια, ειδικά τα χρόνια της κρίσης, όλοι συζητάμε, όλες οι πολιτικές δυνάμεις από την άκρα δεξιά ως την άκρα δεξιά συζητάνε όλοι για το πώς να μοιράσουμε αυτόν τον πλούτο, ο οποίος πια πού βρίσκεται ο πλούτος αυτός. Και δεν συζητάει κανείς για το πώς θα δημιουργηθεί. Εμείς, λοιπόν, δεν θέλουμε να ζήσουμε σε μια χώρα που θα μοιράζουμε επιδόματα. Θέλουμε να ζήσουμε σε μια χώρα η οποία θα έχει θέσεις εργασίας, θα έχει πολλές θέσεις εργασίας, θα υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες θα δίνουν θέσεις εργασίας. Οι μισθοί θα αυξάνονται μόνο όταν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας και όχι απλά επειδή θα διεκδικούμε βγαίνοντας στον δρόμο με όρθιες τις γροθιές μας, απειλώντας το σύστημα και τον εργοδότη ότι αν δεν μας δώσεις εμείς θα κλείσουμε το εργοστάσιο σου. Μάλιστα. Η δουλειά είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τις δομές εκείνες που θα επιτρέψουμε στο επιχειρήν να ανθίσει. Να έρθουν ξένοι επιχειρηματίες, Έλληνες επιχειρηματίες, να ανοίξουν επιχειρήσεις από τις πιο μικρές έως και τις μεγαλύτερες και να ανοίξουν θέσεις εργασίας, οι οποίες θα δώσουν μόνιμο μισθό και όχι επιδόματα φτώχειας τύπου Σοβιετίας, η οποία και Βενεζουέλας, που είναι το πρότυπο του Τσίπρα και της παρέας του. Διότι ο Τσίπρας το έχει πει επανειλημμένως ότι το πρότυπο είναι αυτό. Εκεί μας οδηγεί. Όσοι δεν το αντιλαμβάνονται ακόμη, δυστυχώς θα το αντιληφθούν πολύ σύντομα. Όσοι ικανοποιούνται με τα 200 ευρώ του επιδόματος που τους έδωσε, σύντομα θα καταλάβουν ότι αυτό φτάνει μόνο για μία-δύο εβδομάδες και μετά πάλι θα πέσει στη μιζέρια και στη φτώχεια. Ναι. Δεν είναι η Ελλάδα αυτή που ονειρευόμαστε εμείς και δεν θέλουμε να λειτουργεί με επιδόματα. Θέλουμε θέσεις εργασίας οι οποίες θα ανοίξουν μόνο όταν υπάρχει το πλαίσιο για να ανοίξουν επιχειρήσεις. Επίσης, το κράτος, στο οποίο όλοι στηρίζονται, όλες οι πολιτικές δυνάμεις και ό,τι να, εμείς λέει, έχουμε προγράμματα, ο Τσίπρας, ας πούμε, και οι υπόλοιποι, έχουμε προγράμματα και θα προσλάβουμε 500 συμβασιούχους με αόριστο και οριστικό χρόνο. Ναι. Θα πάρουμε 5.000 στην καθαριότητα, θα πάρουμε 6.000 εδώ και 7.000 εκεί, στο δημόσιο, και έτσι θα μειώσουμε την ανεργία. Το κράτος δεν είναι γραφείο έβρεσης εργασίας. Το κράτος πρέπει να έχει καθαρά και μόνο εποπτικό ρόλο και θα πρέπει να αφήσει ελεύθερο το επιχειρηματικό πεδίο, να το βοηθήσει κιόλας, αφήνοντας το απλά ελεύθερο, για να έρθουν άνθρωποι να επενδύσουν, να φέρουν λεφτά, να ανοίξουν επιχειρήσεις και να δουλέψει ο κόσμος. Έτσι. Μόνο έτσι θα έρθει η ευημερία στον τόπο μας. Οποιαδήποτε παρέμβαση του κράτους έχει αποδειχθεί ότι είναι τροχοπέδι σε οποιαδήποτε πορεία προς την ευημερία. Ναι. Την οποία όλοι επιθυμούμε, αλλά την προσεγγίζουν οι περισσότεροι με λάθος τρόπο. Πάμε στην Κύπρο, κύριε Πλιάτσο. Τι γίνεται στην Κύπρο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ως προς το εσωτερικό, προς το εξωτερικό, όπως σε πιο επίπεδο. Με τους γειτονές μας. Είναι ένα πρότυπο, έτσι. Ναι. Έχει ξεφύγει από το
ναι. Από τα μνημόνια, ναι. Και δεν εννοώ τα μνημόνια έτσι όπως τα παρουσιάζουν στην Ελλάδα, έχει καταφέρει να στάθηκε στα δικά της πόδια, κατάφερε πολύ σύντομα να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που εδώ δυστυχώς αδυνατούμε να εφαρμόσουμε. Πολύ γρήγορα ανασυντάχθηκαν στην Κύπρο, μόλις πέρασαν την μεγάλη εκείνη κρίση. Κάναν γρήγορα μεταρρυθμίσεις, ανοίξανε την αγορά τους, μειώσανε ΦΠΑ, μειώσανε τη φορολογία. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος έχει ένα από τους χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας. Ανοίγουν συνέχεια επιχειρήσεις. Πήγα πριν από μερικούς μήνες στην Κύπρο και είναι πραγματικά, υπάρχει μια έκρηξη και κατασκευαστική αλλά και επιχειρηματική γενικότερα. Και έχει κατάφερε πολύ σύντομα να κάνει αυτό που δεν κάναμε εμείς. Να βγει από τα μνημόνια, τα οποία μνημόνια προσχηματικά. Το λέμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Το θέμα δεν είναι να βγούμε από τα μνημόνια. Το θέμα είναι να μπορέσουμε εμείς να ορθοποδήσουμε και να μπορέσουμε να έχουμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι θα στηρίζονται όμως στην ανάπτυξη και όχι στην φοροπληκτική πολιτική που ακολούθησαν όλα τα χρόνια της κρίσης. Μάλιστα. Αυτό. Μακάρι να μπορέσουμε και εμείς να το παράδειγμα της Κύπρου, λοιπόν. Ναι. Πείτε μας λίγο για τις περιοδίες σας για να κλείσουμε, τη δυναμική σας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς είναι. Ότι, το 2012 που ιδρύθηκε η δημιουργία ξανά, μέσα σε 6 μήνες ζωής, σε 6 μήνες, και ήταν ένα απίστευτο ρεκόρ, δεν ξέρω αν υπάρχει προηγούμενο, από τη διακήρυξη του κόμματος, οι πρώτες εκλογές γίνανε μέσα σε 6 εβδομάδες. Και κατάφερε η δημιουργία ξανά, χωρίς να έχει στο... στο δυναμικό της κανέναν επώνυμο, αλλά μόνο πολίτες ενεργούς, με τον πρόεδρό μας, ο οποίος κατάφερε μέσα σε 6 μήνες να περάσει το μήνυμα της άλλης Ελλάδας που εμείς οραματιζόμαστε, κατάφερε να πάρει στις εκλογές του 2012, στις πρώτες εκλογές, το 2,23%, δηλαδή ένα εκπληκτικό ποσοστό για να είσαι σταθέν κόμμα. Κάπου μετά, με τη συνεργασία, με τη δράση στις δεύτερες εκλογές και λίγο με την πόλωση, δεν καταφέραμε δυστυχώς να πούμε στη Βουλή. Και αν θέλετε, ήταν η κρίσιμη καμπή που λίγο ο κόσμος αποθαρρύνθηκε και η δημιουργία έχασε τη δυναμική της. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια υπάρχει αναστροφή του κλίματος. Βλέπουμε πλέον στην περιφέρεια υπάρχει τεράστια δυναμική στις εκλογές της περιφέρειας Αττικής, και σε γκάλοπ είδαμε ότι πλέον καταγράφεται ως τέταρτη δύναμη ο Δήμαρχος Δήμερος. Έχοντας από κάτω και τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής και τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, συστημικές δυνάμεις δηλαδή. Και βλέπουμε και σε γκάλοπ, αλλά βλέπουμε και καθημερινά σε συγκεντρώσεις που κάνουμε στο Βελίδιο της Φράλες. Μπράβο. Μια εβδομάδα έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση με κοντά στους 1000 ανθρώπους και ακόμη και όρθιοι μέσα στο Βελίδιο, σε μια πάρα πολύ ωραία κοινωνική ομιλία του Προέδρου μας. Μαζί του και εμείς γυρνάμε την Ελλάδα, κάνουμε συγκεντρώσεις, μιλάμε, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το διακύβευμα των εκλογών και ποιο είναι το πρόγραμμά μας. Ναι. Εμείς λοιπόν, για να ενημερώσω κιόλας τον κόσμο ότι είμαστε ένα, όπως είπα, μεν φιλοευρωπαϊκό κόμμα που οραματιζόμαστε όμως την ολοκλήρωση του εγχειρήματος, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει κάπου κολλήσει, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι ένα γραφειοκρατικό κλαδαρό άνευρο μόρφωμα που έχει χάσει κάπως το σχέδιο πορείας της και θα πρέπει να κάνει κινήσεις γρήγορες και να πάει ένα βήμα μπροστά, να πάει προς την ολοκλήρωση του εγχειρήματος, να πάμε προς την Ομοσπονδιακή Ευρώπη λοιπόν. Εμάς αυτό είναι το δικό μας όραμα. Να φτάσουμε κάποια στιγμή να ψηφίζουμε για τον Πρωθυπουργό της Ευρώπης ή τους υπουργούς της Ευρώπης, να υπάρχει ένας ενιαίος στρατός και ενιαία οικονομία, ενιαίο φορολογικό σύστημα, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του επόμενου αιώνα, που μέσα στην παγκόσμια αγορά θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, και μόνο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανασυντάξει τις δυνάμεις της και πάει ένα βήμα παρακάτω, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε ειρήνη και σε ευημερία. Αυτό είναι το πρόγραμμα το δικό μας. Πολύ ωραία. Υπάρχουν πολύ καλά μηνύματα και από δημοσκοπήσεις, αλλά και γενικότερα από τις συναντήσεις που κάνουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον αναστροφή του κλίματος για τη δημιουργία ξανά. Καλούμε τον κόσμο λοιπόν να μας ψηφίσει. Εμείς θέλουμε η Ευρώπη να μείνει Ευρώπη και να μην γίνει Ισλαμαμπάτ και Ισλαμικό Χαλιφάτο. Δεν παραγνωρίζουμε βέβαια τις τρευλώσεις που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και θέλουμε το κάθε μέλος, κράτος μέλος αυτής της Ομοσπονδιακής Ευρώπης που ορματιζόμαστε, να κρατήσει τις παραδόσεις του, να κρατήσει τη μουσική του, τη γλώσσα του,
γιατί είναι χώρες οι οποίες έχουν μακρά ιστορία και δεν ζητάει κανείς να αλλάξει και να γίνει κάτι άλλο. Ναι. Η Ελλάδα θα παραμείνει Ελλάδα, η Ιταλία θα παραμείνει Ιταλία, αλλά πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να πάμε παρακάτω. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Σας εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό αγώνα. Γεια σας.